Την εικόνα για τις ποσότητες αίματος στο νοσοκομείο του Βολού σε μια δύσκολη περίοδο εξαιτίας του κορονοϊού έδωσε ο διευθυντής του τμήματος αιμοδοσίας κ. Λαφιονιάτης, τοποθετούμενος στην τηλεοπτική κάμερα του Άστρα. Ο έμπειρος γιατρός τόνισε χαρακτηριστικά. Στο νομό μας και στη δικιά μας υπηρεσία, ευτυχώς τα πράγματα είναι καλά. Αυτό αντανακλά στην ευαισθησία και στην ανθρωπιά των συμπολιτών μας. Δεν χρειάστηκε να προβούμε σε αναβολές χειρουργείων ή να καθυστερήσουμε τα εγγύη στα παιδιά με θαλασσεμία. Πρέπει έτσι να συνεχίσουμε να είμαστε. Οι αιμοδότες μπορούν άφοβα να προσέλφονται στην υπηρεσία αιμοδοσίας του νοσοκομείου μας από τον χώρο που έχουμε ορίσει. Κουβεντιάζουμε το γιατρό για το ιστορικό και εμείς αναλόγως συμβουλεύουμε και επιτρέπουμε την αιμοδοσία. Άφοβα μπορούν να προσέρχονται. Θα έλεγα ότι τα στατιστικά της αιμοδοσίας μας είναι περίπου ίδια με τα στατιστικά της Ελλάδας. Δηλαδή, ο στόχος γενικότερα της αιμοδοσίας στην Ελλάδα είναι να έχουμε μόνο εθελοντές αιμοδότες. Απέχουμε πολύ. Οι διαδικασίες προσέλκυσης σίγουρα πήγαν πίσω τώρα με αυτόν τον χαλασμό που βιώνουμε. Αλλά ο στόχος του 100% εθελοντών αιμοδοτών απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Οι αιμοδότες, οι εθελοντές αιμοδότες, δηλαδή οι ασθενείς που δίνουν χωρίς να δίνουν για συγγενή τους, στην Ελλάδα είναι περίπου το 60%. Θέλουν να πάμε όπως το εξωτερικό στο πάνω από 90%. Σε κάθε περίπτωση σημαίνουν λοιπόν να γίνουν πολλά περισσότερα στο επίπεδο της ευαισθητοποίησης. Και το βάρος πέφτει στην πολιτεία, ώστε να δίνει και την κατάλληλη παιδεία, αλλά παράλληλα και τα κατάλληλα ρεθίσματα σε μικρούς και μεγάλους για το σημαντικό κομμάτι του εθελοντισμού και της αιμοδοσίας.